από τους ψήθυρους καρδιάς σε κινηματογραφικές ταινίες και πέρασμα από σοου τραγουδιού. Τα έκανε στο παρελθόν όλα αυτά ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, γιατί σήμερα λέει πως δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή στο Φέση. Εκπτώσεις να κάνω, πολύ ευχαρίστως, αλλά όχι να πληρώνω μετά από δύο χρόνια και να με κοροϊδεύουν. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Τώρα τελευταία κάποιοι που με καθυστέρησαν αρκετά, ένα χρόνο, αποφάσισα ότι αν δεν παίρνω κάτι έστω έναντι, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδουλέψω. Καμία. Τα τουρκικά σύριαλ είναι στη μόδα. Πολλοί συναδελφοί του περιμένουν να πληρωθούν για δουλειές που έχουν κάνει εδώ και δύο χρόνια. Ο ίδιος όμως τραβάει τη δική του κόκκινη γραμμή. Το να δουλεύω και να χρηματοδοτώ εγώ τις βενζίνες μου και τα έξοδά μου για να φτάσω σε ένα πλατό ή σε ένα γύρισμα, αυτά τα πράγματα είναι διανόητα για μένα τουλάχιστον. Είναι θλιβερό ότι βλέπω συναδέλφους να υποφέρουν κυριολεκτικά οικονομικά και αυτό είναι επεκτηνόμενο και στην ψυχολογία τους. Και νομίζω ότι η λύση θα αργήσει να έρθει. Πολλοί καλλιτέχνες εκφράζονται δημόσια για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Ο ηθοποιός όμως προτιμά να είναι αποστασιοποιημένος. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αποστασιοποιημένος από αυτά που όλα που συμβαίνουν, τουλάχιστον δημόσια. Οφείλει να είναι ενεργός, αλλά πρέπει να προσέχει τι λέει δημοσίως. Όπως μας είπε, έχει κάνει τα κουμάντα του εδώ και χρόνια. Που έχουν ανάγκη να δουλέψουν από τη, έτσι, στα ελληνικά θέατρα και στα σύριαλ. Πριν πεινάσει, μαγειρεύει ο Ιατρόπουλος.